Καλημέρα σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στα εγγένεια της έκθεσης της μητέρας μας. Η έκθεση αυτή είναι φόρος τιμής από την οικογένειά της στην ζωή και το έργο της Έλλης Σταματιάδου, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην συλλογή των φυτών της Ελλάδας και ειδικά στην καταγραφή των φυτών του τόπου της που υπεραγαπούσε. Το μουσείο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης, στο χωριό των Αττικίων της Άνδρου, και την έκθεση αυτή εγγενίασαν σήμερα η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, κυρία Φαλίβο Γιατζάκη, και ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριος Παναγιώτης Πικραμένος. Είναι μεγάλη χαρά δική μου και της οικογένειάς μου που δημιουργήθηκε αυτό το μουσείο στη μνήμη της μητέρας μας και έτσι θα θυμίζει το έργο της στους συντοπίτες της και ευρύτερα σε όλους όσους έρχονται στο νησί. Το μουσείο αυτό, η κατεξοχήν έμπνευσή του είναι από τον κτήτορα της Μονής της Αγίας Ελλήνης, τον καπετάν Λευτέρη Πολέμη, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε για τη συμβολή του και για την παραχώρηση της ενούσης αυτής. Η Έλλη Μανδαράγα Σταματιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό των Αττικίων της Άνδρου. Αποφύτησε από το γυμνάσιο της χώρας και μετακόμισε στην Αθήνα. Την δεκαετία του 60 εντάχθηκε στο Βοτανικό Μουσείο Γουλανδρή στην Κηφισιά μαζί με τον άντρα της, τον Γιάννη Σταματιάδη. Εκεί η Έλλη απέκτησε εμπειρία στη συντήρηση των βοτανικών συλλογών. Αλλά το πραγματικό της ενδιαφέρον ως συλλέκτριας προέκυψε από μια αποστολή στον Ταΐγε του. Οι δάσκαλοι και μετέπειτα συνεργάτες της ήταν διακεκριμένοι Ευρωπαίοι επιστήμονες. Μετά από πολυετείς έρευνες και δύσκολες αποστολές σε όλα τα βουνά της χώρας, η Έλλη κατόρθωσε να συγκεντρώσει περισσότερα από 23.000 άριστα διατηρημένα δείγματα φυτών. Η ποιότητα της δουλειάς της έτυχε διεθνούς αναγνώρισης, καθώς ανακάλυψε 25 νέα είδη φυτών στον κόσμο, δύο εκ των οποίων πήραν τιμητικά το όνομά της. Τα αγαπημένα φυτά της Έλλης ήταν οι παιόνιες, που έγιναν η πηγή υλικού και των εικονογραφήσεων της Νίκης Γουλανδρή, παιόνιες της Ελλάδος. Οι συλλογές της παραμένουν η βάση του βοτανικού υλικού του σημερινού Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας με τη συμμετοχή ανθρώπων που την έζησαν από κοντά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον παλιό συνεργάτη της, τον μουσιογράφο Πέτρο Ζαμπέλη, που μαζί με τον Νίκο Ιωαννίδη έκαναν το σχεδιασμό, τον βοτανικό Διονύση Μέρμιγκα για την επιστημονική υποστήριξη του υλικού, τον Αριστοτέλη Τσεπέρκα για την κατασκευή του έργου και τους Ηλία Πολέμη και Τιλ Χρεμπιάκοφ για τη συμβολή τους με φωτογραφικό υλικό για τη χλωρίδα της Άνδρου. Το σημαντικό συλλεκτικό έργο της Έλλης αποτελεί τη βάση της φυτοθήκης του Herbarium του Μουσείου. Το έργο ενός συλλέκτη συνίσταται στην παρατήρηση, στη συλλογή, στην πολύ καλή προετοιμασία και στα υπομνηματισμένα δείγματα που συλλέγει, ούτως ώστε να παρέχει μία άριστη βάση για τη σύγχρονη και μελλοντική έρευνα. Και η Έλλη συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των σπουδαίων συλλεκτών βοτανολόγων στον κόσμο. Από την ίδρυσή του το 1964, το Μουσείο έδωσε προτεραιότητα στη μελέτη της ελληνικής χλωρίδας. Οι πρώτοι συνεργάτες και σύμβουλοι ήταν ο καθηγητής βοτανικής Καρλ Χάιντς Ρέχιγκερ του Βρετανικού Μουσείου και ο καθηγητής Πίτερ Ντέιβις του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Με την καθοδήγησή τους συγκροτήθηκε και εκπαιδεύτηκε συλλεκτική ομάδα υπό την Έλλη Σταματιάδου, που ανέλαβε ανάλογα με τις εποχές του έτους το έργο της συλλογής σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και κυρίως στους ορεινούς όγκους της Μακεδονίας και Ηπείρου, από όπου ελάχιστα στοιχεία ήταν γνωστά. Οι αποστολές ήταν πολυήμερες και απαιτούσαν συχνά ορειβατικές ικανότητες.
Η βοτανική έρευνα είναι μια δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά συγχρόνως και επικίνδυνη, λέει σε κείμενό της η Έλλη Σταματιάδο και συνεχίζει. Το να περπατάς ώρες ατελείωτες κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, το να προσπαθείς να σκαρφαλώσεις τους βράχους και τους κρυμνούς για να πάρεις κάποιο φυτό που φυτρώνει ανάμεσα στις ρογμές τους, ή το να προσπαθείς να μπεις στις βαθιές χαράδρες και να μαζέψεις τα φυτά που φυτρώνουν πλάι στο χιόνι και στα γλιστερά χαλίκια, δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Χρειάζεται πολύ θάρρος, τόλμη και αντοχή, υπομονή και επιμονή και πάνω απ' όλα πολύ αγάπη για να τα βγάλεις πέρα. Στην έκδοση Wild Flowers of Greece του Μουσείου, ο Δανός Άρνε Στριτ, ένας από τους σπουδαιότερους βοτανικούς στον κόσμο και άριστος γνώστης της ελληνικής Φλωρίδας, έγραψε: «Η Έλλη Σταματιάδου έχει συνεισφέρει στη βοτανική επιστήμη με περισσότερα από 25.000 πολύ καλά προετοιμασμένα δείγματα και το συλλεκτικό της έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Ανακάλυψε 40 νέα είδη φυτών και προς τιμήν της έχουν πάρει το όνομά της δύο φυτά, η Βερόνικα Σταματιάντε και ο Ντίαμφος Σταματιάντε. Χωρίς ποτέ να παραμελήσει την οικογένειά της που υπεραγαπούσε, το σύζυγό της Γιάννη, από τα βασικά στελέχη του μουσείου, δεξί χέρι του Άγγελου Γουλανδρή, τα παιδιά της Σταμάτη, Χαρούλα και Γιάννη Τσεπέρκα και τα εγγόνια της Χαράλαμπο και Άγγελο, τους οδήγησε με το παράδειγμα της ζωής της σε δρόμους δημιουργικούς. Η Έλλη θα ζει πάντα στη μνήμη μας, σαν πρότυπο ανθρώπου που έβαλε ένα στόχο στη ζωή του και τον πέτυχε με την εργατικότητα, την πίστη και την αφοσίωση στο έργο που σήμερα υπηρετούμε κι εμείς. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Σας ευχαριστώ. Αριστερά μια φορά έχει ο χειδράς της άντρου και δεξιά άλλα φυτάζουν. Έχει ενδιαφέρον να δείτε αυτή τη προθήκη, τη συλλογή των φυτών. Εδώ είναι το αρχικό δείγμα του φυτού που συνέλεξε η Έλλη και βάσει αυτού του δείγματος αναγνωρίστηκε ως μια είδος φυτού. Και φυσικά εδώ η Έλλη Μαρταρέτα Σταματιάδου σε ξενάγει στην Αντιμή η Πυραγκάτη και την Νίκη του Λατρής, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ και με καταπαντάξει όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Να πω συγχαρητήρια στην Χαρούλα, στον Γιάννη, στον Σταμάτη. Και τα τελευταία συγχαρητήρια σε εσένα, για το πριν σε κάνει.